έτσι, μόνος σχετικά. Κανονικότητα για μας, είναι ο δρόμος της δουλειάς. Κανονικότητα για μας, είναι ο δρόμος της δουλειάς. Μπροστά μας έχουν μεγάλο αγώνα γιατί έστε δυνατός χειμώνας. Προσπαθούμε όλοι μαζί με δύναμη να πείσουμε να ανοίξουν οι επιχειρήσεις, να πιάσουμε δουλειά, να μην υπάρχει πολλή ανεργία, τουλάχιστον το 50% να το σώσουμε. Διότι έστε ο χειμώνας που θα υπάρχει μεγάλη ανεργία. Έχουν όλοι πολλές υποχρεώσεις. Παιδιά σπουδάζουν, είναι θέμα επιβίωσης. Σήμερα είναι ευκαιρία να δείξουμε τη δύναμη μας σαν ξενοδοχοπάλληλοι. Και ο τουρισμός. Ο τουρισμός είναι ένα μεγάλο ποσοστό που συντηρεί τη χώρα με τις συμφορές και τους φόρους που πληρώνουμε. Έχουν υποχρέωση να σκύψουν όχι χθες αλλά σήμερα και αυτή τη στιγμή στα προβλήματά μας. Να λύσουμε το πρόβλημα πριν είναι αργά. Όλοι μαζί απαιτούμε και δεν επαιτούμε. Δεν χρειαζόμαστε ταμεία, χρειαζόμαστε επιδότηση εργασία. Θέλουμε μισθούς, θέλουμε επιδοτηθεί η εργασία μας και να μην ζούμε με 300-400 ευρώ. Οι υποχρεώσεις είναι πολλές, οι λογαριασμοί τρέχουν και πρέπει να σκύψει από το κράτος μέχρι τις περιφέρειες, μέχρι τις δήμους, έκπτωση στο 50% στη ΔΕΗ, στο νερό, στο ΟΤΕ, σε όλους. Δεν βλέπω καμία κίνηση από την κυβέρνηση. Είναι αμέτωση. Περιμένουμε καινούργιες αποφάσεις. Περιμένουμε σήμερα να πούνε καινούργια μέτρα ελάφρυνσης και εμάς τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Θα έχουν πολλή αγώνα μπροστά μας. Να μην μείνει κανείς άνεργος και σας στέλνουμε δίπλα μας. Και προπαντός αλληλεγγύη στο δίπλα μας. Να βοηθήσουμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη όσο μπορούμε βέβαια. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, ήρθε η ώρα που πρέπει η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Τα ξενοδοχεία είναι υποχρεωμένα να μας προσλάβουν στις 25 του Μάη. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη και ταμεία ανεργίας. Ζητάμε επιδότηση εργασίας με ό,τι συνεπάγεται. Το σωματείο ταμεί δεν θα πάρει ανάσα από τον αγώνα μέχρι και το τελευταίο δίκαιο αίτημά μας ικανοποιηθεί. Χαιρετίζω την όμορφη συγκέντρωση και εύχομαι καλό αγώνα. Και το πλάτο μας είναι μια μεγάλη μέρα. Είναι μια μέρα σημαντική γιατί αφενός είμαστε όλοι μαζί από άκρη σ' άκρη του νομού και αφετέρου γιατί παλεύουμε στην πράξη για την επιβίωση των οικογενειών και του τόπου μας. Εκ μέρους του Σωματείου και των εργαζομένων της Εράμητρας χαιρετίζω τη σημερινή ενωτική συγκέντρωση που διοργάνωσαν το Σωματείο μας και το Εργατικό Κέντρο Λασιθίου. Μια συγκέντρωση που δείχνει ότι είμαστε πολλοί, είμαστε αποφασισμένοι. Μια συγκέντρωση που δείχνει την αγωνία μας για το αύριο. Αλλά και τον δρόμο για τις μελλοντικές κινητοποιήσεις για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Είμαστε εργαζόμενοι στη βαριά βιομηχανία της χώρας, που αγαπάμε τη δουλειά μας και όχι ευκαιριακοί άνεργοι που δεν μας ενδιαφέρει το ρυθμό και η αξία του. Ζητάμε από την κυβέρνηση να μας αντιμετωπίσει σαν ενεργούς εργαζόμενους σε αναστολή των επιχειρήσεων που εργαζόμαστε και όχι σαν ζητιάνους των 400 ευρώ. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, ο αγώνας που ξεκινήσαμε σήμερα είναι αγώνας για τα δικαιώματα, αγώνας για τη ζωή της δικιά μας και της οικογένειάς μας. Είναι αγώνας για τον τόπο μας και ένα καλύτερο αύριο. Να είστε έτοιμοι για τη συνέχεια, γιατί ό,τι κερδίσουμε θα το κερδίσουμε με αγώνα. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Ιεράμητρα και το Δημοτικό Συμβούλιο για το ψήφιο μας παράσταση που εξέτασε χθες. Ευχαριστώ πολύ. Η σημερινή μας κινητοποίηση, όσο και αν θέλουν πολλοί, δεν είναι μία απλή συμβολική ενέργεια. Μία μέρα που πάει θα περάσει. Είναι η αρχή ενός μεγάλου αγώνα που είμαστε προετοιμασμένοι να δώσουμε. Είμαστε αποφασισμένοι ότι θα συνεχίσουμε. Θα συγκρουστούμε αν χρειαστεί με κάθε εργοδότη, με κάθε κυβέρνηση που αυξηθεί τα δικαιώματά μας.
Ως εδώ. Δεν αντέχουμε άλλο. Τώρα θα μας ακούσουν. Θα ακούσουν ότι εμείς δεν δουλεύουμε με μισθούς χωρίς πείνας, χωρίς να εφαρμόζονται οι συλλογικές μας συμβάσεις. Δεν δουλεύουμε όσες μέρες, όσες ώρες και αν το θέλουν. Δεν ζούμε με 500 ευρώ. Εμείς είμαστε τα δεκάδες ξενοδοχεία του νομού, οι καφετέριες, τα εστιατόρια. Χωρίς εμάς όλα αυτά είναι απλά ντουβάρια. Τίποτα δεν μπορεί να κινηθεί, καμία επιχείρηση να δουλέψει. Δεν είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την καταστροφή. Από τη μία είμαστε εμείς... Ναι. Δεν είμαστε λοιπόν όλοι εμείς μαζί σε αυτή την καταστροφή. Από τη μία εμείς που μάθαμε να δουλεύουμε στον ήλιο και στη ζέστη και από την άλλη όλοι αυτοί που μόνο στην Κρήτη πέρυσι από τη δουλειά της έπωσαν 3,9 δις. Συνολικά 22 δις την εξαετία. Από αυτά μόνο το 5% πήγε στις τσέπες μας, στους μισθούς μας. Δεν είμαστε λοιπόν όλοι μαζί. Από τη μία είναι οι επιχειρηματίες που βγήκαν και είπαν ότι η σεζόν χάθηκε. Καλούμε λοιπόν όλους τους εργαζόμενους, άντρες, γυναίκες, καμαριέρες, σερβιτόρους και συντηρητές, τους συναδέλφους διανομής. Τώρα είναι η ώρα να οργανωθούμε στα σωματεία μας, να παλέψουμε συλλογικά για να υπερασπιστούμε τα δικά μας συμφέροντα. Αυτό είναι το κάλεσμά μας. Αυτό προσπαθήσαμε και κάναμε ως ένα βαθμό το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και μέσα στην καραντίνα. Οργανώνουμε τον αγώνα μας τώρα, για να διασφαλιστεί με ευθύνη του κράτους και των εργοδοτών το εισόδημα όλων των εργαζόμενων του κλάδου, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας. Και να αναπροσληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι τώρα. Να δυναμώσει η αλληλεγγύη μεταξύ των συναδέλφων σε όλο τον κλάδο. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, τονίζουμε ότι δεν φταίνε οι εργαζόμενοι για το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού. Δεν μοιραστήκαμε τα κέρδη των μεγαλοξενοδόχων την περίοδο της ανάπτυξης, δεν θα μοιραστούμε τη χασούρα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι για να μπει φρένο στις επιδιώξεις της μεγαλοεργοδοσίας και της κυβέρνησης χρειάζεται να ενώσουμε τις φωνές μας όλοι μαζί. Όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου χρειάζεται κοινή συμπόρευση με τους συναδέλφους μας στον επισυντισμό, καθώς τα προβλήματα του κλάδου είναι κοινά. Χρειάζεται μαζική δράση και διεκδίκηση. Καλούμε τα σωματεία του νομού να κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις. 25 του μήνα είναι καταληπτική ημερομηνία επαναπρόσληψης για τον νομό μας. Να οργανώσουμε τον αγώνα μας με μαζικές ανοιχτές συνελεύσεις και να καταλήξουμε σε κινητοποιήσεις. Στέλνουμε μήνυμα ξεσηκωμού σε όλους τους συναδέλφους της χώρας της Ευρώπης και όλου του κόσμου που σήμερα δέχονται και αυτή την ίδια επίθεση στα δικαιώματά τους. Αντιμετωπίζουν τεράστιες ελλείψεις στα δημόσια συστήματα υγείας, τον κίνδυνο της πανδημίας, τις χιλιάδες απολύσεις στην απληρωσά. Στέλνουμε μήνυμα αλληλεγγύης σε όλα τα ευρωπαϊκά συνδικάτα που σήμερα δίνουν τη μάχη, στη Γαλλία, στην Ιταλία και αλλού. Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά. Δεν θα θυσιαστούμε για άλλη μια φορά για τα κέρδη της μεγαλοεργοδοσίας. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Καλή συνέχεια. Ο Σύνδεσμος και Ομοφυπαλλήλων του Βουλευτείου χαιρετίζει τη σημερινή μας διάδραση διαμαρτυρίας και ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Πρωθυπουργός το βράδυ να αναγγείλει μέτρα στήριξης ουσιαστικά για όλους μας. Όλοι μας πεινάμε το ίδιο. Όλοι έχουμε υποχρεώσεις που πρέπει να πληρωθούν. Όλοι οι εργαζόμενοι χρήζουν άμεσα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Δεν πάει άλλο. Από το Σεπτέμβριο έως του χρόνου το 2021 που πιάσουν όλοι οι εργαζόμενοι δουλειά θα μείνουμε 19 μήνες άνεργοι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για εμάς τους ίδιους και για τις οικογένειές μας. Καλούμε για άλλη μια φορά τους κυβερνώντες που όλα αυτά τα χρόνια μας, δεν μας άκουγαν και αντιμετώπισαν τον τουρισμό χωρίς όραμα και σχέδιο. Επιτέλους ήρθε η ώρα να πάρουν.
σίγουρο. Αλλά θα βάλουμε πλάτη και γι' αυτό δεν θα δεχτούμε καμία μείωση στους μισθούς μας. Υπάρχει συλλογική τοπική κλαδική σύμβαση εργασίας του νομού Λασιθίου, η οποία είναι στις διαπραγματεύσεις, έχουν σταματήσει λόγω των μέτρων. Θα συνεχίσουμε. Η σύμβασή μας θα πρέπει να γνωρίζετε ότι με την μετενέργεια που πήρε ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου. Μετά θα κοιτάξουμε να υπογράψουμε τη σύμβασή μας. Θα πρέπει να τηρηθεί η σύμβασή μας στο ακέραιο. Δεν θα θυσιάσουμε τίποτε από αυτή. Εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σας και θέλουμε κι εσείς να είστε πάντα δίπλα μας. Όλοι θα πρέπει να είσαστε και να γραφτείτε μέλη στα σωματεία σας. Όλοι, ανεξαρτήτως, το να μην μείνει κανείς μόνος του στην κρίση. Αυτή η κρίση ήρθε και δυστυχώς η πανδημία του κορονοϊού θα είναι πάντα δίπλα μας και θα πρέπει να προσέχουμε πάντα γι' αυτό. Θα κρατήσουμε και σήμερα τα μέτρα προστασίας και από την κυβέρνηση τα αιτήματά μας που έχουμε εξαγγείλει και έχουμε στείλει email σε όλα τα υπουργεία και στην αρμόδια υπουργεία, τα αιτήματα των εργαζομένων είναι ότι η σύμβαση στο θεσμικό της πλαίσιο γράφει ότι από τις 25 του Μάη και μετά οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία θα πρέπει να είναι όλοι στις δουλειές τους. Για όλο το μήνα δουλειά για όλους, λόγω των χαμηλών πληρωτήτων, το ένα μέρος θα πληρώσει ο εργοδότης και το άλλο μέρος του μισθού θα το δώσει η κυβέρνηση. Έτσι ώστε να πάμε παραπέρα και να μπορούμε να επιβιώσουμε. Έτσι κι αλλιώς η σεζόν έχει συρρυκνωθεί σε 2-3 μήνες. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η σημερινή συγκέντρωση έχει να γίνει στο Λασίθι πολλά χρόνια. Και δεν εννοώ σε όγκο. Δεν θέλαμε σήμερα εκατοντάδες εδώ με την πανδημία που υπάρχει. Θέλαμε όμως συμβολικά να δείξουμε ότι οι εργαζόμενοι του νομού από τη Σιτία μέχρι το Σύσι, από την Ιερά Πέτρα μέχρι το Περαπέλο είναι όλοι μαζί και εκδικούνε. Και εκδικούνε αυτά που τους ανήκουν. Ευχαριστώ τους συναδέλφους από τη Σιτία, από το Μακρύ Γυαλό, από το Σύσι, από την Ιερά Πέτρα, από το Περαπέλο που βρίσκονται εδώ σήμερα, γιατί κακά τα ψέματα. Εάν δεν αγωνιστούμε, εάν δεν απαιτήσουμε, τίποτα δεν μας χαρίζεται. Συναδέλφες και συνάδελφοι, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι δεν είναι ευκαιριακοί εργαζόμενοι που δεν έχουν τι να κάνουν και δουλεύουν στα ξενοδοχεία. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό δεν είναι ούτε δανειζόμενοι εργαζόμενοι, ούτε εργαζόμενοι ευκαιριακοί, ούτε εργαζόμενοι από ενηλίκηση. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι πιστεύουν στον τουρισμό, αγαπούν τον τόπο τους, αγαπούν τη δουλειά τους και την κάνουν πολύ καλά. 15 ξενοδοχεία να κάνουν. Εάν δεν υπάρχει το εργατικό δυναμικό όπως αυτό που έχουμε στο Λασίθι, δεν πρόκειται ποτέ να κάνουν ανέστημα. Και το λέω ειλικρινά, γιατί ζω τον τουρισμό πολλά χρόνια. Και το λέω γιατί ξέρω ότι έρχονται πελάτες και τις δύσκολες εποχές ακόμα και ζητάνε τον Γιώργο, τη Μαρία, την Ελένη με το μικρό τους όνομα εάν δεν τους δουν να είναι στη δουλειά τους. Αυτό σημαίνει πολλά. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα έλλειμμα. Ένα έλλειμμα δημοκρατίας. Υπάρχει ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Ιερά Πέτρας και μπράβο τους και προς τιμή τους. Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Σιτίας και μπράβο τους προς τιμή τους και υπέγραψαν και την συλλογική σύμβαση την τοπική. Το Μιραμπέλο που κάποιοι κόπτονται ότι είναι η πρωτοπόρη του τουρισμού δεν έχει αυτή τη στιγμή εκπροσώπηση θεσμική ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων. Δεν υπάρχει Σύνδεσμος Ξενοδόχων
στην πιο κρίσιμη στιγμή για τον τουρισμό, για να προτείνουν, για να απαιτήσουν, για να ζητήσουν, για να διαφημίσουν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα. Και το κάνουν γιατί. Γιατί η τοπική σύμβαση στην ουσία περιλαμβάνει 2-3 πράγματα παραπάνω. Παράδειγμα, τη μεταφορά των εργαζόμενων στη δουλειά του. 2.000 το μήνα είναι το λεωφορείο. Γι' αυτό δεν θέλουν να κάνουν εκλογές εδώ και 3 χρόνια. Τους καλούμε έστω και τώρα να αναλογιστούν ότι το Λασίθι, το Μεραπέλο έχει μια μεγάλη ιστορία στον τουρισμό. Είναι αυτό που ξεκίνησε τον τουρισμό στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Τους καλούμε λοιπόν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μην κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Συναδέλφες και συνάδελφοι, δεν θα είναι εύκολο το αύριο, θα είναι δύσκολο. Ειλικρινά σκέφτομαι πώς θα πάτε στη δουλειά για όποια ξενοδοχεία ανοίξουν. Είναι δύσκολη κατάσταση, είμαι όμως σίγουρος ότι με τον επαγγελματισμό που σας διακρίνει, με το ζήλο που δείχνετε στη δουλειά σας, θα τα καταφέρετε. Δεν ζητάμε ελεημοσύνες, δεν ζητάμε ό,τι δίνουν να συνεχίσουν να το δίνουν υπό τύπο επιδόματος. Ζητάμε επιδότηση εργασίας, ζητάμε να στηριχθούν οι μικρομεσαίες, ειδικά επιχειρήσεις, αλλά κυρίως να στηριχθούν οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι πρέπει να βγάλουν πέρα ένα ολόκληρο χρόνο ξανά, με ψίχουλα και γέλη. Και από την άλλη μεριά, καλό είναι να αναλάβει ο καθένας το δικό του κομμάτι ευθύνης, η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφερική αυτοδιοίκηση που είναι μαζί μας. Και θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους όσους καταλαβαίνουν ότι η σημερινή συγκέντρωση δεν αφορά μόνο τους ξενοδοχοϋπάλληλους, αφορά τον νομό, αφορά την οικονομία του νομού, αφορά το μέλλον του νομού. Από τον τουρισμό άμεσα ή έμεσα ζουν όλοι. Και τελειώνω. Πολλές φορές στην πορεία μου είπανε, καλά, δεν βαρεθήκατε, δεν κουραστήκατε να λέτε, να φωνάζετε, να κάνετε, αφού τίποτα δεν γίνεται. Η απάντηση μου είναι μία. Οι μόνοι αγώνες που είναι χαμένοι είναι αυτοί που δεν γίνανε ποτέ. Να είστε αισιόδοξοι και να ξέρετε ότι πάντα ενωμένοι θα καταφέρουμε πολλά. Αυτό που γίνεται σήμερα εδώ δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σαν σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων. Έτσι είναι και στις υπόλοιπους νομούς της Κρήτης. Και να ξέρετε ότι θα φέρουμε μεγάλο αποτέλεσμα. Ήδη ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει απόψε ωραία προγράμματα για μας. Άρα, εφοβηθήκανε όλοι μάλλον, γι' αυτό αμέσως διαφερθήκανε να κινητοποιηθούν. Σας εύχομαι να είστε καλά και θα τα πάμε πολύ καλά. Και χρόνια πολλά σε όλους σας. Να ευχηθώ ένα καλοκαίρι. Καλό. Χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση και γνωρίζουμε ότι δεν διαμείβονται όλα όσα θα θέλαμε σε σχέση με το τουριστικό μας προϊόν, με όσα διαμείβονται καθημερινά. Είναι αλήθεια ότι προσωπικά θα ήθελα τόσο πολύ κόσμο που έχω από το 2012 ή και 2013 με τους αγρότες που είχαν έρθει τότε στην αντιπεριφέρεια για να διεκδικήσουν σειρά ετοιμάτων από την κυβέρνηση και πιο πολύ κόσμο θα ήθελα με άλλες συνθήκες να τον υποδεχτώ. Και όχι με τις συνθήκες τις σημερινές, με τις συνθήκες της διαμαρτυρίας απέναντι στην κυβέρνηση αρχικά, αλλά και μέσα στην υπόλοιπη περίοδο θα φανεί και προς τους ιδιοκτήτες μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων και στις τοπικές αυτοδιοικήσεις και στην περιφέρεια και στους Δήμους. Εν ολίγης, θέλω να πιστεύω ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας στα μέτρα που θα ανακοινώσει θα συμπεριλάβει γενναίες πραγματικά δράσεις και ενέργειες που θα αφορούν το σύνολο των εργαζομένων γενικότερα στο φυσικό τουριστικό προϊόν της χώρας και ιδιαίτερα της Κρήτης. Πιστεύω ότι θα έχουν μεταφερθεί όλες οι αγωνίες όλων των αιρετών το προηγούμενο διάστημα και για τον πρωτογενή τομέα του Λασιθίου και για το τουριστικό προϊόν, επομένως και για τους εργαζόμενους συνολικά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήδη έχει προανακοινώσει ο Υπουργός Γεωργικής Ανάπτυξης, ο κ. Βορύδης, ότι θα ληφθούν μέτρα και για τους αγρότες πρωτογενής τομέας και τουρισμό για το Λασίθι. Δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί.
Εσέλνουμε σήμερα το πρώτο πνεύμα, το πρώτο νεύμα των πρωθυπουργών της χώρας. Αντίθετα, οι αγρότες που κι αυτοί είχαν έρθει εδώ παλαιότερα, υποβάλλοντας φορολογικές τους δηλώσεις, επιβαρύνονται με τέλος επιδιδέματος 650 ευρώ. Αυτό δεν είναι βοήθημα, αυτό είναι η παρφαγή κι άλλου εισοδήματος. Πιστεύω προσωπικά ότι τουλάχιστον θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα με τα μέτρα που αφορά την ασφάλιση του εργατικού δυναμικού να έχουμε τη δυνατότητα, συνεπικουρώντας η περιφερειακή ενότητα, η περιφέρεια συνολικά και η Δήμη, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλο αυτό το διάστημα το επόμενο, που πιστεύω ότι δεν θα το έχουμε το 2021. Δίνω αυτή την αποστροφή γιατί σίγουρα θα προχωρήσουμε και θα έχουμε κι άλλη συζήτηση με το Συμβούλιο και όσους μπορούν να περάσουν στην αίθουσα. Πιστεύοντας ότι τα προηγούμενα 10 χρόνια η περιφέρεια αυτή έκανε μια σημαντική προσπάθεια και η υποτεχνική υποδομή προώθησε τον τουρισμό στην Κρήτη, ενισχύοντας κυρίως τα μεγάλες ορυγιακές μονάδες και όλους όσους έχουν συμφέροντα πάνω στο τουριστικό προϊόν. Έχουμε λοιπόν εμείς σαν τοπική αυτοδιοίκηση των νομών Λασιθίου διεκδίκηση και απέτηση από εκείνους οι οποίοι ευνοήθηκαν, δηλαδή τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων, να ανοίξουν τις ξενοδοχειακές μονάδες τους. Να μην πούν στη λογική θα έχουν μεγάλα κόστη λόγω αποσβέσεων, λόγω λειτουργικών κόστων κτλ. Οφείλουν να έχουν κοινωνικό πρόσωπο απέναντι στους εργαζόμενους που είναι η ψυχή των επιχειρήσεων όπως και σε όλες τις επιχειρήσεις. Είναι πραγματικά, γιατί δεν άφησε πολλά ο πρόεδρος σας και η προλαγή σας να αναφέρω. Δεν νοείται επιχείρηση χωρίς ανθρώπινο δυναμικό. Σε κάθε περίπτωση, το εξειδικευμένο προσωπικό των τουριστικών μονάδων του νομού Λασιθίου θα πρέπει να διασφαλιστεί ως κόριο οφθαλμού. Δεν γίνονται εργασίες είτε με μαθητευόμενους από διάφορες άλλες χώρες, ούτε μπορούμε να βασιστούμε για τις τεράστιες απαιτήσεις που δημιουργούνται σταδιακά. Ο κορονοϊός θα είναι περαστικός. Οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Υπάρχει τεράστια ζήτηση για επενδύσεις στον ξενοδοχειακό τομέα στο νομό Λασιθίου και από τη βόρεια πλευρά και από την νότια. Συμμετάσχοντα σε όλες τις δράσεις, αλλά διεκδίκηση όλων και αυτά θα μεταφέρω στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο και στις επόμενες συζητήσεις, είναι να διασφαλίζεται καταρχήν αξιοπρεπής διαβίωση των εργαζομένων. Πραγματικά χαίρομαι που υπάρχει τόσος κόσμος. Αντίθετα, σε υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες δεν υπάρχει η αντίστοιχη, θα έλεγα, κινητοποίηση διεξοδικά, αλλά σταδιακά θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο απομονωτισμός, η ψηφιακή τεχνολογία δεν θα μας αναγκάσουν και δεν θα αφήσουμε να συμβεί αυτό, να μην υπάρχουν φυσικές παρουσίες όπου χρειάζεται για να αντιληφθούν πολλοί ότι ο κόσμος διεκδικεί για ένα καλύτερο αύριο. Καλή συνέχεια στους αγώνες σας. Εμείς σαν περιφέρεια θα είμαστε σε κάθε περίπτωση ανοιχτοί και για να υποστηρίξουμε προς τα πάνω τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις σας και βεβαίως να ενισχύσουμε δράσεις οι οποίες θα κρατήσουν όπως τα καταφέραμε μέσα από τρία μνημόνια τη συνοχή του κόσμου της Κρήτης. Σε όλους να ευχηθώ καλή δύναμη, έχουμε δύσκολο δρόμο μπροστά μας, αλλά αισιοδοξώ ότι επειδή και η Κρήτη ιδιαίτερα δεν είχε τη σχέση που ίσως πολλοί περίμεναν σαν ανταγωνιστές την κακή με τον κορονοϊό, πήγαμε πολύ καλά. Είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι σαν τουριστικός προβλήμος. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα από τα εργαλεία εκείνα τα οποία θα πρέπει να αναπτύξει η κυβέρνηση με τους φορείς, όλους εκείνους που υποστηρίζουν το τουριστικό προϊόν. Να ευχηθώ σε όλους υγεία, θα τα ξεπεράσουμε αυτά τα δύσκολα επόμενα διαστήματα. Θα έχουμε ένα σίγουρα καλύτερο 2021 και νομίζω ότι όλα με τη δύναμη που δείξαμε τα προηγούμενα χρόνια και στη συνοχή στην Κρήτη θα είμαστε πολύ καλύτερα σε λίγους μήνες. Με απόφαση του συμμετέχει και χαιρετίζει αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση σήμερα των ξενοδοχείων υπαλλήλων και δηλώνει όχι σιωπηρός αλλά δυνατός όρθιος για να διεκδικήσει αυτά τα οποία του έχουν ληστέψει. Οι μεγαλειώδη αγώνες που έδεσε η εργατική τάξη, η σημερινή, η αυριανή, πρέπει να είναι παρακαταθήκη για νέους αγώνες. Από τώρα οι εργαζόμενοι σε κάθε χώρο δουλειάς πρέπει να ετοιμάζουν τα ταμπούρια. Τα δύσκολα είναι μπροστά. Μας ετοιμάζουν ένα Γολγοθά εργασιακό. Μας ετοιμάζουν μια εργασία σκλαβιά, όπου οι εργαζόμενοι θα αναγκάζονται να ξεσηλώνουν τα εργοδοτικά, τα εφοπλιστικά και κάθε λογή και βαλωτικά ταμεία για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να βγουν από την κρίση διατηρώντας τα κέρδη. Το έχουμε αποδείξει, συνάδελφοι, και το αποδείχνουμε. Εγώ θέλω να πω σε ένα δικό μου. Ωραία.